Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση ζωντανά. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Καλημέρα, Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Έλενα Θεοδόρου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθείτε ζωντανά, όπως είπαμε, την πρώτη ανάρτηση μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Σήμερα, Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου. Άλλη μία εβδομάδα θα χρησιμοποιήσω μία κατάσταση που διάβασα, Νικολέτα, πριν λίγες μέρες στο Facebook. Είναι μία κατάσταση η οποία κοινοποίησε ο Αντώνης Στρόιτερ και στην οποία λέει ότι οι Έλληνες έχουμε, πώς το πω, εξέλιξη πάνω στην θεωρία της σχετικότητας του χρόνου. Μέχρι εχθές είχαμε 65 Αυγούστου. Ξαφνικά σήμερα είμαστε 79 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε μπορείτε να στολίσετε. Ας περάσουμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Χρόνια πολλά στον Σέργιο που γιορτάζει, χρόνια σου πολλά Σέργιε. Να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα όμως γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος. Ήταν η πρόδρομη εφημερίδα πριν από το φύλλο της εφημερίδα της κυβερνήσεως και διευθυντής τότε ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Το 1831 ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γιώργος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο με πρόεδρο του δικαστηρίου τότε τον στρατηγό Τσόκρη. Το 1919 ιδρύεται η γνωστή αεροπορική εταιρεία KIEL KLM η οποία είναι και η πιο παλιά αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Το 1924, με τον νέο σχηματισμό της κυβέρνησης που ανατίθεται στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, λύνεται το πρόβλημα της σύνδρευσης στην Αθήνα μετά από τη συμφωνία με την Ούλεν και την κατασκευή του φράγματος στο Μαραθώνα. Επίσης, τότε συνήθηκε το πρώτο, Νικολέτα, προσφυγικό δάνειο. Το 1949 αρχίζουν στην Ελλάδα οι έρευνες για την ανέβρεση πετρελαίου και ουρανίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας. Και το 1849 σαν σήμερα πέθανε ένας σπουδαίος, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, συγγραφέας, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Το Έθνος». Οι καταθέσεις που καίνε τους τέσσερις βουλευτές. Επιβαρυντικά στοιχεία για Κασιδιάρη, Παναγιώταρο, Γερμενή και Μπούκουρα. Μιχαλολιάκος, καθαρίστε τον Περίανδρο. Οι φόροι στους ιδιοκτήτες, όχι στους αγοραστές ακινήτων. Στην εφημερίδα «Δημοκρατία» διαβάζουμε «Ίστατη λύση με μέτρα έως το 2064». Ιστορική διακήρυξη συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ. Η κοινή δήλωση που θα υπογράψουν Σαμαράς Νετανιάχου με έμφαση στο φυσικό αέριο και στην ειρήνη στη Μεσόγειο. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι κλειδώνουν τις προϋποθέσεις για άμεση έξοδο, σύνταξη από τα 50 για 100.000 δημοσίους υπαλλήλους. Νέοι μάρτυρες καίνε τον Μιχαλολιάκο και τη συμμορία του. Ήταν κεντρική εντολή να φάμε τον Φίσα. Εμπλοκή και για άλλους δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Πρεμιέρα με 1,30. Πιο εύκολα το επίδομα θέρμανσης και σε πιο πολλούς. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν νέα κελιά. Στοιχεία φωτιά σε βάρος της ηγεσίας βουλευτών αλλά και στελεχών της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε κεντρική εντολή για τη δολοφονία Φίσα με έγκριση του Μιχαλολιάκου. Τους και η εφημερίδα τους. Να περάσουμε στην εφημερίδα «Τα Νέα», χιονοστιβάδες αποκαλύψεων. Μετανιωμένοι χρυσαυγίτες σπάνε την ομερτά της συμμορίας. Οι καταθέσεις καίνε Κασιδιάρη, Παναγιώτερο και άλλους δύο. Ο πυρήνας της Νιρεμβέργης. Η ώρα της αλήθειας, ενώ ο Ολυμπιακός παγκόσμιος πρωταθλητής. Να περάσουμε και στην εφημερίδα «Είναι Αυτεμπορική», όπου διαβάζουμε «Στα χέρια της Εκουτού η λύση για το χρηματιστηριακό κενό». Στα 18,9 δις η λήξη ελληνικών ομολόγων που κατέχει η τράπεζα μέχρι το 2016. Δάνεια διαχωρίζεται η Ήρα από το Στάρι. Στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ οι μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις και σε προσωρινή δυσκολία ακόμα 35 δισεκατομμύρια. Στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» θα συμψηφίζεται το πρόστιμο νομιμοποίησης με εργασίες ΕΚΟ και στατικές. Μπόνους ως 50% για τα αυθαίρετα. Τα μυστικά σε όλα τα ταμεία. Σύνταξη με 15 χρόνια εργασίας.
ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, ο κοριός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο απορροφητήρας, Έλενα, ωραίος τίτλος, ευρηματικός. Που μαζεύει λοιπόν επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και κλήσεις. Ο νέος 007 ψάχνει να βρει σπίτι στη Πάτμο. Φαίνεται πως η Ελλάδα γενικώς την αγαπάνε πολύ οι διάσημοι στάρ του Hollywood. Ατζελίνα Τζολί, λέω, Μόνικα Μπελούτς στην Πάρο. Ο νέος 007 στην Πάτμο. Μπράβο, μπράβο. Είναι καλό που αυξάνεται ο τουρισμός. Δεν γίνεται να μην ερωτευτεί σε αυτά τα νησιά, Έλενα. Όντως, είναι λίγο ακριβά βέβαια αυτά τα νησιά. Είναι τσιμπημένα, θα έλεγα. Αρκετά τσιμπημένα, θα έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στους τίτλους των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων και επιστρέφουμε. Στην εφημερίδα, ο πρωταθλητής σε όλα. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, ποιος άλλος βέβαια να συγκριθεί μαζί σου. Παγκόσμιος θρύλος και ο Μήτρογλου. Κόκκινο παντού. Συγκλονιστική υποστήριξη από 300.000 ομογενείς. Έγραψε ιστορία, πήρε και το διυπηρωτικό. Πρώτο σκόρερ ο Πρίντεζης με 16 πόντους. Χάθηκε το τόπι στο Φάληρο. Στην εφημερίδα Live Sport διαβάζουμε. Ατσάλινος, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε ακόμα ένα παιχνίδι και έφερε τούμπα τον ΠΑΟ 2-1, δείχνοντας αποφασισμένος να μείνει κολλημένος στο σβέρκος του Ολυμπιακού. Κλάους, ο τίτλος θα κριθεί στα παιχνίδια μας με τον Ολυμπιακό. Κάτι ψήνεται, διαδοχικές συναντήσεις Ιβάν, Αλαφούζου, Τίγρη. Στην εφημερίδα Sport Day. Έχει τρελάνει κόσμο. Με μια ακόμα ανατροπή ο δικέφαλος πήρε παλικαρίσια νίκη και έμεινε σε τροχιά τίτλου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1. Μέταλλο ΠΑΟΚ. Στην εφημερίδα Goal News. Όρθιοι. Σάμπα στο ποδόσφαιρο. Διυπηρώτικο στο μπάσκετ. Θρύλος Μαγεία Βραζιλία. Και στην εφημερίδα Η Πράσινη. Τρελαμένη πράσινη με την απώλεια βαθμών στην Θεσσαλονίκη από τον πιο ισχυρό ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών. Στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη, φέρτε μας και το NBA. Ο θρύλος δεύτερη νίκη επί της Πινέιρος έφερε το διυπηρωτικό στο λιμάνι. Ο πιο σεξι Μήτρογλου είναι φαινόμενο. Είναι φαινόμενο, τελειώνει τρεις φορές σε κάθε μάτς το παλιόπεδο, μόνο 3-3 τα χώνει φέτος. Τα σπάει όλα, δεν έχει ξαναγίνει. Χθες 3 γκολ σε 3 τελικές και 1 assist. Τέταρτο hat-trick σε 6 παιχνίδια. 23 γκολ στα 15 τελευταία του 90 λεπτά. Πάλι γκολάρα για Όσκαρ. Κώστα Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος. Να μείνεις για πάντα στο λιμάνι, Κώστα Μήτρογλου. Να περάσουμε και στην ώρα των σπορ. Παίρνει άμεσα μέτρα. Η ΑΕΚ έχει πλέον ηγεσία που ξέρει να λύνει αμέσως όλα τα προβλήματα. Και από χθες το πρωί, ο Δημήτρης Μελισανίδης κάνει ό,τι πρέπει για όλα τα μέτωπα που προέκυψαν από το μάτς του Σαββάτου, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ΑΕΚ. Δύο σαφή μηνύματα δόθηκαν προς τα κέντρα και παρακέντρα εξουσίας και προς το εσωτερικό της ομάδας. Στο σπίτι του όποιος τολμάει να πειράξει την ΑΕΚ. Βραβεύτηκε ο Τίγρης για την προσφορά του στην ποντιακή κοινότητα. Ελένα, τι λέει στην ομάδα? Βέβαια, είμαι Ολυμπιακός και... Το βρόντο φωνάζεις. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό, όπως έχεις παρατηρήσει, διαβάζω και τις εφημερίδες εκτός βέβαια από την ΑΕΚ. Διαβάζω τις εφημερίδες του Ολυμπιακού. Γι' αυτό σας αφήνω κάθε φορά, ξέρω. Καλά κάνεις και μου τις αφήνεις, λοιπόν. Αυτή ήταν, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, οι τίτλοι των κυριότερων πολιτικών αθηναϊκών και πολιτικών και αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Να περάσουμε, να διαβάσουμε όμως, να ρίξουμε μάλλον μία ματιά στα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Μπαίνετε καθημερινά στο zoogla.gr για την πιο σωστή σας ενημέρωση. Διαβάζουμε η αποθέωση του παρακράτους. Αλλίωναν δικογραφίες και εξαγόραζαν συνειδήσεις. Κυπατζίδες και δικηγόροι στο κύκλωμα του Άκη. Ντοκουμέντα και συνομιλίες απόψε στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος. Να πούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι απόψε έχει πρεμιέρα η δεύτερη εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου Κίτρινος Τύπος, με σημαντικές παρουσίες από το χώρο της πολιτικής. Φαίνεται, Νικόλετα, πως έχουμε αρκετές εκπλήξεις απόψε. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις. Έχουμε, θα το δούμε. Στην πορεία είχε, όπως είπαμε προχθές, την Πέμπτη και πρεμιέρα η Ζούγκλα. Ανακάτεψαν για πολλά, συζήτησαν μάλλον πολλά σημαντικά θέματα. Ακούσατε τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις συνομιλίες του Άκη και του Σμπούκου. Μιλήσαμε για τη Χρυσή Αυγή. Θα μιλήσουν και σήμερα. Όπως είπαμε, έρχονται οι εκπλήξεις. Δεν έχουν σίγουρα ακόμα ξεκινήσει. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε αποφασίζουν για τον Άκη.
το επόμενο 48ωρο ετοιμιγορία των δικαστών για τις μίζες των εξοπλιστικών. Ενώ το τρίτο θέμα είναι ο μονάρχης της Φολεγάνδρου. Καταγγέλουν τον Δήμαρχο για παράβαση καθήκοντος και πλαστογραφία. Ένα ρεπορτάζ, αποκλειστικό ρεπορτάζ του zoogla.gr. Διαβάσαμε, όπως ακούσατε και εσείς, στα πρωτοσέλια του zoogla.gr. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλημέρα σας και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση με η Έλενα Θεοδόρου και αμέσως αυτή τη στιγμή η Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα και πάλι. Θα σας ενημερώσω για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Καθώς και όπως λέει η αγαπητή συνάδελφος, να μας βρίσκεται και στην επίσημη σελίδα μας. Το έκανες λάθος και προχθές. Το έκανα και προχθές. κάτι μπερδεύει, κάτι... μάλλον πρέπει να αλλάξεις τις δύο λέξεις. Να μας βρίσκετε λοιπόν στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Εμείς θα είμαστε εδώ να ακούμε το οτιδήποτε σας θέλετε να μας πείτε. Θα τους απαντάς, Νικολέτα. Ναι. Προσωπικά. Έχετε ένα παραπάνω λόγο τότε να στείλετε μήνυμα, μια και η Νικολέτα από εδώ, η οποία σήμερα είναι μια κούκλα. Νομίζω ότι τα μαλλιά έτσι σου πάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντάει προσωπικά. Ευχαριστώ, Νικολέτα. Ευχαριστώ. Έχει γνωρίσει και για τα καλά τα κρύα, Ναι, πολύ κρύο. Πολύ κρύο το βράδυ και συγκεκριμένα είχε φτάσει κάποια στιγμή την ώρα που συναντηθήκαμε το βράδυ με την Νικολέτα. Ήταν η θερμοκρασία κοντά στους 11 με 12 βαθμούς. Βέβαια, θα πούμε αργότερα και για το. Με τι θα ζεσταίνεσαι φέτος.
Τι εννοείς? Βάλεις πετρέλαιο. Έτσι λέμε, να είμαστε καλά, να βάλουμε πετρέλαιο. Να είμαστε καλά, να έχουμε λεφτά, να βάλουμε πετρέλαιο, να ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι μας. Είδε σήμερα το βράδυ σπίτι τι είχα. Είχα μία, πώς λέει, ηλεκτρονική θερμοφόρα. Να τη βάζεις στην πρίζα. Γιατί χρειαζόμαστε, να πω κι εγώ. Να περάσουμε να πούμε ότι για μια ακόμα χρονιά σήμερα ξεκινάει η απονομή των σημαντικότερων επιστημονικών και όχι μόνο βραβείων στον κόσμο, τα γνωστά σε όλους βραβεία Νόμπελ. Η αρχή γίνεται σήμερα με το Νόμπελ Φυσικής Φυσιολογίας Ιατρικής και ακολουθούν αύριο Τρίτη το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη το Νόμπελ Χημίας, την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης και την επόμενη Δευτέρα το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, ενώ αργότερα θα δοθεί και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εμείς δεν προβλέπουμε να παίρνουμε κανένα Νόμπελ, Έλενα. Ακόμα. Στην πορεία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να μας βραβεύσουν. Φαίνεται πως η επικαιρότητα δεν σταματάει να μας εκπλήσει, δεν σταματάει να υπάρχουν εξελίξεις καθημερινά. Δηλαδή, είδαμε ένα Σαββατοκύριακο με εξελίξεις όλα τα θέματα που φαίνεται πως συζητούνται καθημερινά, όπως Άκης Τσοχαντζόπουλος, Γιάννης Μπόκος από τη μία, Χρυσή Αυγή από την άλλη, εξελίξεις. Καλά, αυτό με την Ελένη Ζαρούλια ήταν τρομερό. Βέβαια, να πούμε, εννοούμε το θέμα με την σφαίρα η οποία μεταφέρθηκε στον Νίκο Μιχαλολιάκο όταν ήταν στην Αντιτρομοκρατική. Εσώρουχα, ρούχα, ήταν στον πάτο της βαλίτσας η σφαίρα, 7,63 χιλιοστά για την ακρίβεια. Η ίδια δήλωσε πως δεν γνωρίζει πως βρέθηκε εκεί η σφαίρα. Βέβαια, είναι και λογικό εν μέρει, γιατί τώρα μια σφαίρα μόνη της, τι την πήγε να κάνει, λογικά. Μπορεί να έχει ξεμείνει. Αυτό μπορεί να έχει ξεμείνει από παλιά. Ούτως ή άλλως και από ελέγχους που έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες και στο σπίτι της Ουρανίας Μιχαλολιάκου, της κόρης του Νίκου, φαίνεται πως βρέθηκε και εκεί βαρύς οπλισμός. Να σου πω, Έλληνα, μετά λοιπόν από εντολή του ανακριτή, λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής, έγινε έφοδος στο σπίτι της Ουρανίας Μιχαλολιάκου στους Αμπελόκηπους. Η κόρη του αρχηγού, Έλληνα, βρισκόταν με τρεις άντρες στο σπίτι. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι το σπίτι είναι το οίκημα ανήκει σε εκείνη και επέτρεψε στους ανθρώπους να κάνουν τον έλεγχο. Βρέθηκαν όμως μεταξύ των άλλων ένα πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι, ένα ζευγάρι χειροπέδες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές και μία βιντεοκάμερα. Βέβαια το μαχαίρι το πήρε ένας από τους τρεις άντρες, δηλαδή ότι το έχει στείλει εκείνος. Τώρα θα δείξει ποια θα είναι η κατάσταση. Θα δείξει γενικώς τι θα γίνει στη στέλη. Γιατί ακούμε διάφορα τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ας περάσουμε όμως, θα πάμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής και στις εξελίξεις που υπάρχουν με την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να περάσουμε όμως πρώτα να δούμε λίγο όσον αφορά το θέμα με τον Τσοχαντζόπουλο και τον Σμπόκο. Όλο εξελίξεις οι οποίες και είναι διάφορα πρόσωπα συνεχώς. Είδαμε και στο πρωτοσέλιδο. Μπερδεμένες εξελίξεις. Φαίνεται πως νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τα έργα και τις ημέρες του πρώην Υπουργού Άμυνας Άκη Τσοχαντζόπουλου μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν την περασμένη Πέμπτη στην εκπομπή του Μάκη Τσοχαντζόπουλου Ζούγκλα. Ήδη το τελευταίο 24ωρο ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τα στοιχεία φωτιά που ανέδειξε η ηλεκτρονική μας εφημερίδα και κυρίως για τις χειρόγραφες σημειώσεις του Άκη που αναφέρονται στην πρόθεση χρηματισμού τριών Ελλήνων υπουργών και ενός Ελβετού αξιωματούχου προκειμένου να μην ανοίξουν οι λογαριασμοί του. Την περασμένη Πέμπτη η εκπομπή παρουσίασε ένα έγγραφο ντοκουμέντο από το προσωπικό αρχείο του Άκη Τσοχαντζόπουλου, το οποίο δείχνει πληρωμές προς τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή το 2008. Αλλά και προς τον Ομοσπονδιακό Σύμβουλο και προϊστάμενο του Γραφείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ζυρίχης, Κρίστοφ Μπλόχερ, το 2007. Συγκεκριμένα, να πούμε, Νικολέτα, ότι από αυτό το έγγραφο προκύπτει ότι ο πρώην υπουργός φαίνεται πως είχε σκοπό να δώσει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων στον πρώην ισχυρό άνδρα της Ζυρίχης τα Χριστούγεννα του 2007 και 3,5 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια σε τρεις Έλληνες υπουργούς το 2008. Όλα αυτά τα χρόνια δημοσιογράφοι και όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αν και γνώριζαν για την εμπλοκή τριών υπουργών και του Ελβετού Μπλόχερ, δεν δημοσιοποίησαν το γεγονός. Αυτή τη στιγμή τώρα, Νικολέτα, συγγνώμη που αλλάζω το θέμα, μου λες πριν, θα βάλεις πετρέλαιο με τι λεφτά. Και εδώ πέρα διαβάζουμε 3,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια. Ξαφνικά ο Άκης Τσοχαντζόπουλος έξω από τη φυλακή. Καταβάλει βέβαια κάποιο ποσό για να βγει. Φαίνεται όμως πως λογικά μετά από όλα αυτά που ακούμε εντός του 48 ώρου που θα γίνει και η δίκη,
πολύ πιθανόν είναι πως θα ξαναμπεί στη φυλακή. Αυτά τα μέσα έξω δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά με μπερδεύουν. Φαντάζομαι και τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Τα ποσά είναι σίγουρα προκλητικά. Δεν ξέρω, Νικολέτα, ας πούμε. Ότι από τις συνομιλίες που παρουσιάζει το Zoogla.gr μεταξύ του Άκη Τσοχαντζόπουλου και του Γιάννη Μπόκου, φαίνεται ότι ο πρώτος είχε έρθει σε επαφή με έναν υπάλληλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος είχε την δυνατότητα πρόσβασης στη δικογραφία αλλά και την δυνατότητα αλλίωσής της. Στην δουλειά όμως αυτή φαίνεται να εμπλέκεται και, από, και ένα κύκλωμα δικηγόρων, το οποίο θα είναι. Θα βοηθούσε και εκείνη για τον ίδιο ακριβώς στόχο, δηλαδή την παροποίηση εγγράφων μέσα από τη δικογραφία. Αυτή τη στιγμή να πούμε πως βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την ετοιμιγορία των δικαστών για το τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, τους 18 συγκατηγορούμενους του, στην υπόθεση, όπως είπαμε, διακίνησης παράνομου χρήματος από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τις οποίες φαίνεται να έλαβε ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Νικολέτα, ύστερα φαίνεται πως από πεντάμινη διαδικασία. Και 60 συνεδριάσεις έλεγαν. Το δικαστήριο αναμένεται σήμερα ή αύριο να εκδώσει την απόφαση για τη μεγάλη υπόθεση πολιτικής διαφθοράς που απασχόλησε επί ένα χρόνο την κοινή γνώμη. Οι εφέτες καλούνται να αποφανθούν για την ποινική ευθύνη των 19 κατηγορουμένων, προσμετρώντας την εκάστοτε ποινή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμπλοκής αλλά και της προσωπικότητάς τους. Να πούμε αναφορικά λίγο μερικούς που θα κάτσουν στο εδόλιο εκτός από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Η νυν σύζυγός του Βίκη Σταμάτη, η πρώην σύζυγός του Γκούντρουν Τσοχαντζοπούλου, η κόρη του Αρετή Τσοχαντζοπούλου, ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας, ο αδελφός της Βίκη Σταμάτη Παναγιώτη Σταμάτη, η λογίστρια Εφροσύνη Λαμπροπούλου, ο κατασκευαστής Αστέριος Οικονομίδης, ο υπουργός, ο επιχειρηματίας, με συγχωρείτε, Γιώργος Σαχπατζίδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών Γιάννης Μπόκος, η δικηγόρος Ταλίτα Τσεκούρα, η εκπρόσωπη της υπεράκτειας εταιρείας Μορέλια Οράτιος Μελάς και Κωνσταντίνος Αντωνιάδης και ο φερόμενος ως διοκτήτης υπεράκτειας εταιρείας Νόμπιλης Νίκος Γιωργουλάκης. Ο φερόμενος ως εκπρόσωπος της Τορκάσο, Παντελής Ζαχαριάδης, η συνήγορη Σπυρίδων Χατζηνικολάου και Γιώργος Κωνσταντάτος, ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ιαννός Νίκος Καρατζάς και ο πρώην βουλευτής επιχειρηματίας των χώρων των κατασκευών Φώτης Αρβανίτης. Δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί που θα κάτσουν. Δεν είναι καθόλου λίγοι και οι κατηγορούμενοι. Οικογενειακή επιχείρηση. Λες, Οικογενειακή επιχείρηση. Φαίνεται πως όλη η οικογένεια είχε συμμετάσχει στο σκάνδαλο αυτό με τις μίζες και τη μεταφορά του παράνομου χρήματος. Τι οι κατηγορίες αντιμετωπίζουν? Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει ενταχθεί για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν ενεργώντας από κοινού ή και από μόνοι τους το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται το αδίκημα της κατ' εξακολούθηση παθητικής δωροδοκία, Έλενα. Κάτι στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου. Του ελληνικού δημοσίου. Πάντα το ελληνικό δημόσιο την πληρώνει σε αυτές τις υποθέσεις. Το πολυσέλιδο, όπως είπαμε, παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι το σύνολο των κατηγορουμένων διέπραξε τις πράξεις που τους αποδίδονται ως μέλη της οργάνωσης που δημιουργήθηκε το 1998, ενεργώντας κατ' επάγγελμα, διότι από την επανελειμμένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχε διαμορφώσει, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή τη διάπραξη του εγκλήματος. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Κατά το κατηγορητήριο που κρίνουν οι εφέτες λίγο πριν από την αποφώνηση της απόφασής τους, μέσω της οργάνωσης τοποθετήθηκαν και αποκρύφθηκαν σημαντικότητα του ύψους παράνομα έσοδα μέσω ενός καλωστημένου και πολύπλοκου, όπως είπαμε και που φαντάζομαι καταλαβαίνετε κι εσείς, δίκτυου εγχώριων και εξωχώριων εταιριών και χρησιμοποίησης πλήθους τραπεζικών λογαριασμών για την εξαφάνιση των ιχνών των χρημάτων μέσα από δεδαλώδεις διαδρομές, έχοντας διαμορφώσει οργανωμένη ετοιμότητα τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων. Η εισήγηση των εισαγγελέων κ. Αδελίνη και Παναγιωτόπουλου για την πολύκροτη υπόθεση είναι να κηρυχτούν ένοχοι Έλληνοι κατηγορούμενοι πλην των Σπύρου, των κυρίων Σπύρου Χατζηνικολάου και Παντελή Ζαχαριάδη, για τους οποίους ζήτησαν απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Υπάρχουν και δύο οι οποίοι. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις τώρα τελευταία. Από τη μία εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, από την άλλη εγκληματική οργάνωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κάτι φταίει μάλλον και υπάρχουν τόσες εγκληματικές οργανώσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Δεν ξέρω αν γίνονται σε όλα τα κράτη αυτά τα πράγματα ή εδώ πέρα.
Δεν ξέρω, Έλληνα, αν γίνεται, πάντως το μόνο που ξέρω είναι ότι την πληρώνει ο λαός. Σίγουρα πάντα. Την πληρώνει ο λαός που αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει, δυσκολεύονται, έρχονται τα πρώτα κρύα, δυσκολεύονται να βάλει ο κόσμος πετρέλαιο. Δυσκολεύονται, δεν ήταν λίγοι και οι γονείς που με την αρχή της σχολικής χρονιάς δυσκολεύτηκαν να αγοράσουν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Γενικώς υπάρχουν δυσκολίες για την επιβίωση, αλλά δεν βλέπω καθόλου δυσκολίες όσον αφορά να μεταφερθούν τόσο μεγάλα ποσά. Κάτω από πιανού τα μάτια μεταφερόντουσαν τόσο μεγάλα ποσά. Δεν γίνεται δηλαδή να μην το πήραν χαμπάρι. Ας περάσουμε όμως στο άλλο θέμα, στην δεύτερη εγκληματική, όπως φαίνεται, οργάνωση. Ανοίγουν τα στόματα, Νικολέτα. Το ένα μετά το άλλο, Έλενα, ανοίγουν τα στόματα τελικά. Αναφορικά με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο 52χρονος Γιώργος Δήμου, γνωστός με το προσωμείο Απόστρατο, στην απολογία του ενώπιον των ανακριτών, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώς σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η δολοφονία του Παύλου Φίσα με τα τάγματα εφόδου της Νίκαιας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι στις 11 το βράδυ της δολοφονίας έλαβε γραπτό μήνυμα που τον καλούσαν άμεσα στην τοπική. Σύμφωνα με τις καταγραφές των τηλεφωνικών κλήσεων και το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, βάσει των κεραίων της κινητής τηλεφωνίας, ο Απόστρατος που είπες και εσύ κινήθηκε το επίμαχο βράδυ σε Κοκκινιά, Νίκαια, Μανιάτικα και Ρατσίνη και φαίνεται ότι μετά τη δολοφονία είχε περάσει από τον δρόμο της συμπλοκής. Παράλληλα, ανώνυμο τηλεφώνημα από πρώην Χρυσαυγίτη που έγινε στην ασφάλεια και το περιεχόμενο του καταγράφηκε και μεταφέρθηκε στην τοικογραφία, φέρεται να τον εμφανίζει ως συντονιστή της επίθεσης. Πάντως, Νικολέτα, να σου πω ότι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και νέα πρόσωπα εμφανίζουν να καταθέσουν όχι μόνο άτομα και καταστάσεις που είναι ήδη γνωστές. Τη νύχτα κατέθεσε στον ανακριτές προστατευόμενος μάρτυρας, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο αν πρόκειται για νέο πρόσωπο ή για κάποιον που έχει ήδη καταθέσει. Το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο εμφανίστηκε και μια γυναίκα, η οποία τίθεται επίσης σε καθεστώς προστασίας. Έλενα, την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι νέα πρόσωπα άλλο ένα και επικοινωνούν με τις δικαστικές αρχές προκειμένου να δώσουν στοιχεία για την υπόθεση. Κανείς πάντως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν είναι νυν ή πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής που επιθυμούν να σπάσουν τη σιωπή τους. Ξέρεις τι με προβληματίζει πολλές φορές και το σκέφτομαι. Ότι πιστεύω σε ένα κόμμα. Τι με κάνει ξαφνικά να αλλάξω γνώμη? Νομίζω φόβος. Ο φόβος ότι ξαφνικά όλοι μέσω της κινητής τηλεφωνίας, μέσω καταγγελιών, από τις απολογίες εδώ πέρα που φαίνεται των μαρτύρων, αρχίζουν και φοβούνται. Δεν θα είναι πλέον όπως ήταν καλυμμένοι όπως παλιά. Δεν λογικά. Δεν όμως να μας απαντήσει κάποιος, Έλενα, γιατί τώρα όλη αυτή η υπόθεση. Και γιατί όχι τόσο καιρό, που όπως φαίνεται γνωρίζανε. Ήταν αφορμή, στάθηκε αφορμή η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο ειδικοί μάλλον να κρίνουν και να απαντήσουν σε αυτές τις απορίες. Όχι μόνο δικές μας, απορίες ολόκληρου του λαού που, εντάξει, όπως και να έχει, δεν είναι χαζός ο κόσμος. Καταλαβαίνει, βγάζει κάποια συμπεράσματα. Πάντως, μπορεί να πει τη γνώμη του, να τον ακούσουν. Ναι. Εντάξει, μπορεί να την πει τη γνώμη του, μπορεί να την πει και μέσα εμάς. Μπορείτε να μας ρωτάτε, μπορείτε να μας λέτε τη γνώμη σας, μην το ξεχνάμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα έχει πει η Νικολέτα, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Στο στόχαστρο των αρχών, Νικολέτα, φαίνεται πως μπαίνουν τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής μετά τις καταθέσεις φωτιά που έδωσαν στους ανακριτές. Προστατευόμενοι, όπως είπαμε, μάρτυρες. Δύο από τους 5 μάρτυρες που έχουν συνολικά καταθέσει, ζητώντας να τεθούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για το ρόλο που είχαν οι δύο αυτοί βουλευτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμή κατηγορίες, αλλά να πούμε ότι ένας μάλιστα από τους προστατευόμενους μάρτυρες με κωδικό γάμα και τον προφυλακισμένο Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, λέγοντας πως έδινε εντολές ακόμη και για τη δολοφονία μελών της οργάνωσης που ήθελαν να αποστασιοποιηθούν από αυτήν, και αναφέρει πως είχαν προγράψει με εντολή Μιχαλολιάκου έναν πρώην στέλεχος που ήταν παλιός λοχαγός
της Χρυσής Αυγής. Ο ίδιος μάρτυρας υποστηρίζει ότι ξέρει πως είχαν στοχοποιήσει τον Παύλο Φίσα. Ξέρει ότι ο Φίσας, λέει, ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Υπήρχε κεντρική εντολή από το Λαγό να τον φάνε. Αυτό ήταν σε γνώση του Κασιδιάρη και είχε την έγκριση Μιχαλολιάκου. Μιλώντας για την ιεραρχία της οργάνωσης, όπως υποστήριξε, από το 2009 και μετά που έγινε το συνέδριο της Χρυσής Αυγής, ο αρχηγός ήταν ο Νίκος Μιχαλολιάκος, Α υπαρχηγός ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ενώ Β υπαρχηγός ήταν ο Παναγιώταρος. Να σου πω ότι ο συγκεκριμένος επίσης μάρτυρας μπήκε ανήλικος, ο μάρτυρας που είπαμε μπήκε ανήλικος στην οργάνωση το 2006 και ανήκε, όπως υποστηρίζεται, στην ομάδα Κένταυρος. Ως εκπαιδευτή του κατανομάζει τον βουλευτή της Αθήνας και υποστηρίζει πως αυτός ήταν και ο τελικός κριτής των σκληρών σωματικών δοκιμασιών στις οποίες υπέβαλαν σε σκοπευτήριο στο Χαϊδάρι. Πήγα, λέει, στα κεντρικά της Χρυσής Αυγής και μπήκα στο πρόγραμμα Κέρβερος από το 2006. Μετά την απόλυσή μου από τις ένοπλες δυνάμεις το 2010, μπήκα στο σκληρό πυρήνα της οργάνωσης. Το σκληρό πυρήνα, λέει, περίπου τον αποτελούσαν 300-400 άτομα. Η Χρυσή Αυγή, λέει, χρησιμοποιεί στρατιωτικούς βαθμούς στην ιεραρχία, εκπαιδευτής μεταξύ άλλων ήταν και ο Πατέλης. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ρεπορτάζ μπορείτε να κοιτάξετε το ανάλογο άρθρο για τις καταθέσεις των μαρτύρων της Χρυσής Αυγής στο zoogla.gr. Νικολέτα, προφυλακίστηκε ακόμα ένας για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ακόμη ένας κατηγορούμενος Έλληνας, Έλενα, για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ενώπιον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απολογήθηκε χτες από τους ανακριτές και κρίθηκε προφυλακιστέως. Πρόκειται για τον Γιάννη Άγο, ο οποίος παραδόθηκε εχθές και όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη στοιχεία της δικογραφίας, ήταν στην ίδια καφετέρια με τον Παύλο Φίσα το βράδυ της δολοφονίας του. Το όνομά του αναφέρεται επίσης στην ανώνυμη επιστολή που έλαβε ο Άριος Πάγος από πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής. Έλενα. Ορίστε, Νικολέτα. Άλλος ένας μάρτυρας. Θα εμφανίζονται καθημερινά πολλοί μάρτυρες. Το λέω με ένα παράπονο. Κάθε μέρα και από ένας. Εντάξει. Γιατί παράπονο. Γιατί τώρα και όχι. Γιατί τώρα έγινε αυτό με τη δολοφονία. Δηλαδή από πριν δεν ξέρω αν θα είχε και νόημα, αν θα τους άκουγε κάποιος. Ναι, αλλά εκτός από τη δολοφονία βλέπουμε καθημερινά ότι λένε στοιχεία και για τη Χρυσή Αυγή. Πώς λειτουργούσε η Χρυσή Αυγή καθημερινά. Είπαμε, τώρα καθημερινά θα ακούμε όλο ένα και περισσότερες. Περισσότερους μάρτυρες να εμφανίζονται. Θα δείξει το μέλλον πώς θα πάνε τα πράγματα. Να περάσουμε σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του zoogla.gr. Το ρεπορτάζ το έχει κάνει ο Παναγιώτης Βλάχουτσάκος και είναι για τον, ας το πούμε, μονάρχη δήμαρχο της Φολεγάνδρου. Σε παραμάγαζο επιβολής και έκδοσης αποφάσεων έχει μετατρέψει το Δήμο Φολεγάνδρου ο δήμαρχος του νησιού Ελευθέριος Βενιός, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της δημοσιογραφικής ομάδας του Ζούγκλα. Φαίνεται πως ανοίγει και πάλι ο φάκελος του αμαρτωλού αυτού Δήμου, καθώς ο Δήμαρχος εμφανίζεται να παρέχει ασυλία σε παράνομα μαγαζιά, να προστατεύει αυθαίρετα καταστήματα, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά του πρόσωπα και να συγκαλεί δημοτικά συμβούλια, όπου στην τελική αποφασίζει μόνος του, Νικολέτα. Μάλιστα, Ελένα, οι ημέρες και τα έργα του κυρίου Βένιου προκάλεσαν και το ενδιαφέρον της εισαγγελέα Νάξου, η οποία έπειτα από μήνυση φωτιά που κατατέθηκε εναντίον του, του άσκησε δίωξη και για πλαστογραφία, νόθευση εγγράφων και παράβαση καθηκόντων με την άκρη του δικαστικού τούνελ να οδηγήσει στην στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Να πούμε πάντως ότι οι κάτοικοι του νησιού, μιλώντας στο zoogla.gr, κάνουν λόγο για μία πρωτοφανή κατάσταση, γιατί ο αιρετός τοπικός άρχοντας συνεργεί κατά το δοκούν, γράφοντας τους νόμους στα παλιά του τα παπούτσια. Μία από τις πολλές υποθέσεις για τις οποίες καλείται να λογοδοτήσει ο κύριος Βένιος στις 20 Νοεμβρίου, όταν θα δικαστεί για τις διώξεις που του έχουν ασκηθεί, αφορά μία απόφαση σχετικά με την επαναλειτουργία καταστήματος στον Άγιο Νικόλαο Φολεγάνδρου. Ξαφνικά, όλοι, δεν ξέρω αν επιτρέπεται τώρα αυτή η έκφραση, έχουν γίνει νονοί της νύχτας. Προστάτες σε νυχτερινά μαγαζιά. Βασικά, μάλλον αυτά υπήρχαν. Πάντα υπήρχαν. Απλά τώρα έχουν γίνει γνωστά. Να περάσουμε όμως σε ένα δυσάρεστο γεγονός, στη στιγμή δολοφονία ενός παιδοχειρούργου από τη Λάρισα.
μιας και πέπλο καλύπτει την αποτρόπια αυτή η δολοφονία που... του παιδοχειρούργου λοιπόν Δημήτρη Τσούμα, που έγινε στην Λάρισα την περασμένη Κυριακή, καθώς μέχρι και σήμερα οι άντρες της αστυνομίας δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στα ίχνη του δράστη. Το πτώμα του άτυπου 56χρονου βρέθηκε σε έναν περαστικό το πρωινό της προηγούμενης Κυριακής, 29 Σεπτεμβρίου. Η σωρός του άνδρα βρισκόταν μέσα σε ένα χωράφι σε οδό παράλληλη των σιδηροδρομικών σταθμών, γραμμών της Λάρισας, Έλενα. Πάντως, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας κάνουν λόγο προς το παρόν για έγκλημα πάθους. Όπως διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο παιδοχειρούργος αρχικά πυροβολήθηκε 2 φορές στο κεφάλι και εν συνεχεία, ενώ ήταν ήδη νεκρός, μαχαιρώθηκε στο λαιμό. Αυτό που καλούνται να καλύψουν τώρα οι αρχές είναι το ποιος δολοφόνησε τον γιατρό και για ποιο λόγο. Ο τρόπος, λέει, που δολοφονήθηκε ο 56χρονος που δηλώνει έγκλημα πάθους. Ο δράστης, αφού τον πυροβόλησε συνέχεια, έβγαλε ένα μαχαίρι και του έκοψε την καροτίδα. Εγκατέλειψε το πτώμα στο σημείο του φωνικού και εξαφανίστηκε. Μέχρι στιγμής ο εντοπισμός του δεν κατέστη δυνατός, εξηγούν οι αστυνομικές πηγές. Το Zoogla.gr φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της πολύπλοκης υπόθεσης που καλούνται να λύσουν οι άντρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας. Και γι' αυτό το ρεπορτάζ μπορείτε να παρακολουθείτε. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στη σελίδα του Zoogla.gr, www.zoogla.gr, για όλα τα θέματα, για όλα τα καυτά θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Η δημοσιογραφική ομάδα του Zoogla δουλεύει καθημερινά, δουλεύει σκληρά για τη δική σας σωστή ενημέρωση, με την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα, πάντα σωστά και αξιόπιστα. Να περάσουμε όμως ένα κότερο. Σαν αυτό που λέγανε, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Εμείς δεν το έχουμε όμως, το έχουν οι αυτοί που θα πείσουν. Ωραίο κότερο, είναι ένα κότερο πραγματικά. Το κότερο των ονείρων. Των ονείρων των δικών μας, των ονείρων των δικών σας. Άρα το Maltese Falcon, το καλύτερο γιότ που κατασκευάστηκε ποτέ, κατέπλευσε σήμερα το πρωί στη Μαρίνα Φλίσβου. Πρόκειται για το σούπερ γιότ της Έλενας Αμβροσιάδου που κέρδισε το βραβείο Baccarat Super Yacht Trophy. Το γεράκι της Μάρτας, όπως λέγεται, διαθέτει 3 κατάρτια που αγγίζουν το ύψος του ενός 20-όροφου κτηρίου, ενώ το εμβληματικό γεράκι που είναι σχεδιασμένο στα πανιά και προκαλεί θαυμασμό. Πού να το δεις? Νομίζω το βλέπουμε αυτή το βλέπουμε και στα πλάνα μας. Στα πλάνα μας. Κοίτα να δεις τώρα έτσι. Διαθέτει η τεχνολογία Night Dyna Ring, η οποία προσφέρει στα πανιά επιπλέον ανθεκτικότητα που κινείται με ταχύτητα 20 κόμπων, χωρίς καθόλου κρατασμούς και θόρυβο, δημιουργώντας ελάχιστο κύμα. Το συγκεκριμένο γιότ έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Perini Navy. Σε παλαιότερες λοιπόν δηλώσεις της κυρίας Αμβροσιάδου ανέφερε ότι το εν λόγω γιότ συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την ομορφιά, ενώ δημιουργεί άνετο και ασφαλές περιβάλλον. Το εξωτερικό του μέρος έχει ξύλινα καταστρώματα, κουπαστές και φινιρισμένες επιφάνειες. Άκρος εντυπωσιακό, Έλενα. Άκρος εντυπωσιακό και τα πλάνα που βλέπετε είναι αποκλειστικά από την τηλεόραση του Zoogla.gr. Βλέπετε όντως αυτό το πραγματικά πανέμορφο κότερο. Να θυμίσουμε λίγο ότι, να σας πούμε μάλλον, σας ενημερώσουμε ότι η Έλενα Αμβροσιάδου συγκαταλέγεται μεταξύ των 50 πιο ισχυρών γυναικών στη διαχείριση hedge funds για το 2010 και το 2011, ενώ κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις και στη λίστα οικονομικής επιθεώρησης Financial News με τις 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου. Η Έλενα Αμβροσιάδου είναι διευθύνων σύμβουλος της ICOS, ενώ ο Μάρτιν Κάουαρντ, πρώην σύζυγός της, το 2009, όταν και αποχώρησε, παίρνοντας το ποσοστό των 138 εκατομμυρίων λίρων, ήταν επικεφαλής του τομέα των hedge funds. Η περιουσία του ζευγαριού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια στερλίνες, ενώ η κυρία Αμβροσιάδου έχει συμπεριληφθεί επίσης στην λίστα των Financial News για τις 100 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή. Πώς να μην έχεις μεγαλύτερη επιρροή, Έλενα, με τέτοιο κότερο? Πες μου. Σίγουρα πολύ εντυπωσιακό το κότερο. Να είναι καλά η κυρία Αμβροσιάδου να το χαίρεται. Να το χαίρεται, να το χαιρόμαστε κι εμείς να το βλέπουμε, γιατί μόνο να το βλέπουμε μπορούμε. Έτσι ακριβώς, χαιρόμαστε κι εμείς να το βλέπουμε. Πού ξέρεις, μπορεί σε λίγο καιρό να ταξιδεύουμε κι εμείς με ένα τέτοιο κότερο. Να ταξιδεύουμε να το έχουμε δικό μας. Εγώ ένα δικό μου θέλω, αλλά δεν μπορώ να το έχω. Όχι, εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα ένα δικό μου. Μπορούμε να κανονίσουμε το καλοκαίρι να πάμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί φθηνές διακοπές στην Ελλάδα με κρουαζιερόπλοια, με εστιοπλοϊκά,
Που δηλαδή σε μια παρέα, αν είστε γύρω στα 10 άτομα, μπορεί να σας βγει και 300-400 ευρώ. Να σου πω κάτι. Από την άλλη, όμως, δεν μας συμφέρει να έχουμε και κότερο, γιατί κατά ψέματα η φορολογία είναι και υψηλή. Μα γι' αυτό σου λέω, μ' αρέσει να ταξιδεύω, δεν χρειάζεται να το έχουμε και δικό μας. Να περάσουμε, να δούμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και της εβδομάδας από το ζούγκλα.gr. Θα πάμε μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα νέα της ελληνικής επικαιρότητας. Καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε από αυτό το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Αντρέα Ντίνη που έχει ετοιμάσει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα, το ένα ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και πολύ κόσμο. Αντρέα, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την Ελληνική Βουλή όπου σήμερα γίνεται αγιασμός στις 11 η ώρα το πρωί για την έναρξη της νέας σεζόν της Ολομέλειας της Βουλής. Υπό κανονικές συνθήκες, βέβαια, ο αγιασμός αυτός θα ήταν κάτι εθιμοτυπικό, αλλά με τα όλα όσα έχουν συμβεί γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής, υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις και φόβοι στην Ελληνική Βουλή. Μπορούμε να πάμε τώρα στο σημαντικό θέμα που είπες. Το πετρέλαιο θέρμανση που νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, Αντρέα. Βεβαίως. Όπως θα δούμε και σε λίγο, στο πρωτοσέλιδο, ορίστε και το πρωτοσέλιδο του ζούγκλα.gr αυτή τη στιγμή. Να πούμε λοιπόν ότι όλες οι ενδείξεις λένε ότι η τιμή διάθεσης θα κυμαίνεται στα 1,30 ευρώ το λίτρο για φέτος, ενώ από την περασμένη χρονιά ξεκίνησε στα 1,35. Φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι το επίδομα φέτος θα προκαταβάλλεται σε σχέση με το περσινό φιάσκο που υπήρχε, όταν χιλιάδες καταναλωτές δικαιούνταν επίδομα, αλλά τελικά δεν το προμηθεύτηκαν γιατί δεν είχαν τα χρήματα να πληρώσουν το συνολικό κόστος της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, την φετινή χρονιά το επίδομα θα χορηγηθεί σε 330.000 δικαιούχους σε σχέση με τους 278.000 που ήταν πέρυσι και το ποσό θα φτάσει στα 300 εκατομμύρια έναντι των 270 εκατομμυρίων που ήταν πέρυσι. Τι θα γίνει, Αντρέα, με τον υπόλοιπο κόσμο αυτό που αδυνατεί να βάλει πετρέλαιο? Δυστυχώς θα αδυνατεί να βάλει πετρέλαιο. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει διάφορα σενάρια αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πάρουν όλοι το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει και η πρόβλεψη ότι θα είναι ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Θα είναι βαρύς χειμώνας, δηλαδή οικογένειες οι οποίες δεν έχουν την οικονομική άνεση. Τι θα κάνουν? Ας ελπίσουμε τότε να είναι ο ελαφρύς χειμώνας του 2013, αν και είναι δύσκολο. Είναι δυστυχώς, πολύ δύσκολο αυτό που λες, όντως. Και δεν έχουμε και απαντήσεις σε όλα τα θέματα, δυστυχώς. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε απαντήσεις και να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμος ούτως ή άλλως μας ρωτάει, λένε τι θα κάνουμε, πώς θα το βγάλουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Θα είναι όντως λίγο δύσκολος ο χειμώνας. Δεν πειράζει, θα τον παλέψουμε όπως το παλεύουμε και κάθε χρόνο. Θετική ενέργεια να υπάρχει και καλή θέληση. Τι άλλο μας έχει ετοιμάσει για σήμερα? Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο αυτό το δυστύχημα στην Λαμπεντούσα. Εκεί λοιπόν ο μεγάλος ποδοσφαιριστής Φραντζέσκο Τότι, ο οποίος έπαιζε έναν αγώνα, η Ίντερ, με τη Φιωρεντίνα. Ο Φραντζέσκο Τότι έβαλε κάποια γκολ. Σε μία από τις νίκες του, στο τέλος μάλλον του αγώνα, φόρεσε αυτή την μπλούζα η οποία γράφει «Η ζωή είναι δικαίωμα για όλους». Λαμπεντούσα. La vita en diritto di tutti Lampedusa. Να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό ο Φραντζέσκο Τότι ήθελε να δώσει τον δικό του παλμό και να πούμε επίσης ότι είναι αρκετά ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Πάμε τώρα όμως και σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, τελείως πιο χαλαρό.
οι 9 πιο επικίνδυνοι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο. Είδα προχθές ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Sky. Έδειχνε για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα της Αγγλίας, στο οποίο φάνηκε πώς συγκρούστηκαν τα δύο τρένα. Ήταν πραγματικά ένα τρομερό αφιέρωμα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Αλλά για πες μας εσύ. Ευτυχώς εμείς δεν θα πούμε κάτι τόσο τραγικό. Εμείς θα δείξουμε κάποιες φωτογραφίες με σιδηροδρομικούς σταθμούς. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο, ο οποίος είναι στην Ταϊλάνδη. Όταν το τρένο περνάει, οι έμποροι μαζεύουν τα πράγματά τους και αναδιπλώνουν τους πάγκους και όλα αυτά σε πολύ γρήγορες κινήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι περνάει μέσα από μια λαϊκή αγορά. Μπορούμε να πάμε στον δεύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ζηλανδία, όπου περνάει μέσα από έναν αεροδιάδρομο. Το τρένο σφυρίζει καθώς διέρχεται το διάδρομο του αεροδρομίου και οι επιβάτες χρειάζονται το λιγότερο χρόνο για να επιβαστούν. Όσο για το αεροπλάνο, λοιπόν, να πούμε ότι αυτό κόβει ταχύτητα. Εγώ να πω ότι και μέσα σε αυτούς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και το τελευταίο μου μέσο να ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να το χρησιμοποιήσω. Ας πάμε τώρα στην Αργεντινή, όπου η αμεξαστοσία προς τα σύννεφα, όπως μεταφράζεται ο σιδηροδρομικός αυτός σταθμός, συνδέει τη βορειοανατολική Αργεντινή με τα χιλιανά σύνορα στην περιοχή των Άνδεων. Βλέπουμε πόσο ψηλά είναι η γέφυρα η οποία περνάει το τρένο. Μου θυμίζει αυτά τα rail, τα παιχνίδια στα Λούνα Πάρκ. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω και μια μικρή ψηφοφορία εκεί πέρα, δεν ανέβαινα. Εγώ σε κανένα από αυτά που μου έχει δείξει μέχρι στιγμή δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν, να ανέβω. Πάμε τώρα στην Ουκρανία και στο Tunnel of Love, το τούνελ τη αγάπη. Τι όμορφο, τι το γλυκό. Τρένο διασχίζει λοιπόν το τούνελ τη αγάπη και το τοπίο είναι από τα αργότερα τη Ουκρανία στην περιοχή Κλέβαν. Οι ντόπιοι λένε κάντε μια ευχή και θα πραγματοποιηθεί την ώρα που περνάτε από εκεί μέσα. Αχ, θέλω να πάω. Ναι. Τι είναι, ναι. Ωραίο. Είναι πράσινο. Γιατί αμφιβάλλεις. Σε πράσινο κομμάτι. Πάμε τώρα στην Ρωσία. Είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο που συνδέει τη Ρωσία με την Άπο Ανατολή και τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Βλέπουμε λοιπόν τις γραμμές οι οποίες περνάνε πάνω από τη θάλασσα σε γέφυρα. Πάμε τώρα στην Ελβετία. Από τις πιο δημοφιλείς σιδηροδρομικές γραμμές και από τις πλέον τουριστικές στην Ελβετία, διασχίζει μια πέραντη πέτρινη γέφυρα και η διαδρομή κόβει όντως την ανάσα. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική φωτογραφία. Βλέπετε πώς είναι. Συνδυάζει το πράσινο με το ύψος της γέφυρας, το οποίο πραγματικά είναι αρκετά τρομακτικό. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ, όπου βασικό τουριστικό αξιοθέατο του Κολοράντο είναι αυτός αυτές οι σιδηροδρομικές. Το τοπίο του Κολοράντο, Βεβαίως. Να πούμε ότι αυτός ο σιδηροδρομικός διάδρομος, δρόμος, σταθμός, πείτε το όπως θέλετε, ολοκληρώθηκε το 1884 και θεωρήθηκε ένα θαύμα της μηχανικής εποχής του. Σαν του Far West μου θυμίζει τρενάκι. Το τρενάκι, ναι. Τώρα οι σταθμοί αυτοί έχουν φτιαχτεί. Πάμε τώρα στην Ταϊλάνδη. Είναι η σιδηροδρομική γραμμή του θανάτου, όπως την ονομάζουν. Καλύπτει μια απόσταση 415 χιλιόμετρων μεταξύ Μπανκόκ, Ταϊλάνδης, Ραγκούν και Βιρμανίας και περισσότεροι από 90.000 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, ενώ οι διάδρομοι πάνω στις απότομες πλαγιές των βράχων είναι καρδιοπαθείς. Δεν είναι μάλλον για καρδιοπαθείς, θες να πεις. Είναι καρδιοπαθείς γιατί έτσι και πας θα γίνεις καρδιοπαθείς. Είσαι, δεν είσαι. Και πάμε λοιπόν και στην τελευταία φωτογραφία για σήμερα. Είναι στη Νότια Κορέα. Υπάρχουν 340.000 κερασιές στην περιοχή Τζινχάν της Νότιας Κορέας και είναι από τα πιο ωραία αξιοθέατα που μπορεί να έχει κάποιος σε μια διαδρομή με τρένο. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα εκεί και θα καθόμουν απλά να χαζεύω τις κερασιές. Πολύ όμορφο θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ομολογώ, Ανδρέα, αυτό το θέμα με τις αμαξοστοιχίες. Να βρίσκεις τέτοια θέματα, να μας λες πιο συχνά έτσι αυτά τα περίεργα. Μακάρι, γιατί όχι. Θα μας κάνεις τιμή να παραμείνεις λίγο ακόμα μαζί μας, να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια. Τέλος, να πούμε ότι σήμερα στις 11 η ώρα μπορούμε να δούμε μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας ζωντανά την πρεμιέρα του κίτρινου τύπου με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Βράδυ. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη με την Ζούγκλα, η οποία έχει συνταρακτικές αποκαλύψεις και οι οποίες θα συνεχιστούν με πολύ ενδιαφέρους καλεσμένους σήμερα. Δεν λέμε αξίζει τίποτα, να την παρακολουθήσετε. Δεν λέμε τίποτα, θα το δείτε στην πορεία. Όπως είπα και εγώ, αν με επιτρέπεις, είπα ότι οι εκπλήξεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Καθόλου. Έχουμε ακόμα τους διαλόγους του Άκη Τσοχατζόπουλου με τον Γιάννη Μπόκο. Σήμερα έπεται συνέχεια. Μπορείτε να παίρνετε και μία γεύση των διαλόγων μέσα από την zoogla.gr, η οποία ανεβάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα κάποιους από τους διαλόγους και τα ηχητικά των συνομιλιών. Να περάσουμε λίγο όμως στο άλλο θέμα. Φαίνεται πως εχθές το μεσημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης έφτασε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
για να παραστεί στην κηδεία του Δημητρίου Ζάνα, με τον οποίο είχε και συγγενική σχέση από την πλευρά της μητέρας του, της Ελένης Ζάνα, ήταν αδελφός του παππού του Αντρέα. Πολύ σωστά. Ο Δημήτρης Ζάνας πέθανε την περασμένη Πέμπτη. Βλέπετε και τα πλάνα από την είσοδο του Αντώνη Σαμαρά στην εκκλησία, στην Ιερέα Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Πέθανε, όπως είπαμε, την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 93 ετών και είχε δυναμική παρουσία στην πολιτιστική ζωή της πόλης, καθώς υπήρξε ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και μέλος του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου της, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, έφορος του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια, πρόεδρος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΧΑΝΦ, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης, νομικός σύμβουλος της Μόμπιλ Ελλάς, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωματείου ή φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Για πολλά χρόνια ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και στη συνέχεια επίτιμος πρόεδρος, συνεπίτιμος πρόεδρος του. Να πούμε ότι στην εξώδιο ακολουθία έδωσαν το παρόν, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον οποίο συνόδευσε η σύζυγός του Γεωργία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός παιδείας Κωστής Γκιουλέκας, βουλευτές εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης. Κατά την άφηξή του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ένας άνδρας που φώναξε στον Αντώνη Σαμαρά: «Καλά, τον κόσμο που πεινάει δεν τον βλέπετε?» Δεν το σχολιάσεις, βλέπω ότι κάνεις. Τι να πω, τι να πω. Έρχονται και άλλα μέτρα. Ναι. Έρχονται και άλλα μέτρα. Να υπενθυμίσουμε τις απολύσεις, τις ομαδικές απολύσεις που ζήτησε η Τρόικα και δεν υπήρχε στεναρή αντίσταση από τον Υπουργό Εργασίας. Να περάσουμε από να δούμε λίγο το τελευταίο, σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του υπροϋπολογισμού του 2014, το οποίο προβλέπει περισσότερες εισπράξεις από φόρους και μικρότερες δαπάνες. Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα φτάσει στα 2,8 δισευρώ και το έλλειμμα θα μείνει κάτω από το 3%. Οι πρωτογενείς δαπάνες θα συρρυκνωθούν κατά 3,2 δις στα 41,4 δις, ενώ τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 1,5 δισευρώ στα 45,1 μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων. Η μεγαλύτερη περικοπή στις δαπάνες θα προέλθει από την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη 2,2 ευρώ. Από το κονδύλι των μισθών και των συντάξεων, το δημόσιο αναμένεται να εξοικονομήσει περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει στα 2,8 δισευρώ από 300 εκατομμύρια που είναι η εκτίμηση για το 2013. Η ύφεση της οικονομίας για το 2013, όπως είπαμε, υπολογίζεται στο 4% σύμφωνα με την Τρόικα, ενώ για το 2014 προβλέπεται ανάπτυξη 0,6%. Τελικό κείμενο αναμένεται το Νοέμβριο μετά τη νέα αξιολόγηση της Τρόικας. Και πάμε σε ένα τελευταίο θέμα πριν πάμε για ακόμα ένα διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται, Αντρέα, πως ο Γιάννης Στουρνάρας λέει όχι σε ακόμα δημοσιονομικά μέτρα. Σε τρεις σταθμούς το Νοέμβριο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο θα κρυθούν όλα για την οικονομία. Μέχρι το Μάιο παίζονται όλα, αφού θα καθοριστούν μέχρι το τελευταίο ευρώ οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής έως το 2017, που θα αποτυπωθούν στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δηλώνει στο Βήμα της Κυριακής ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Στο πολύπλοκο σκηνικό αυτό που σχηματίζεται μέχρι τότε, προβάλλει για πρώτη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η λύση ενός 50 ετούς ομολόγου σωτηρίας με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο θα αντικαταστήσει δάνεια περί των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχει λάβει η Ελλάδα. Με τέτοια απόφαση που οδηγεί σε μεγάλη μείωση του χρέους, θα αποτελούσε οδηγό για την επιμήκυνση όλων των διημερών δανείων του επισήμου τομέα, πλην του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δεν θα προβλέπει το καταστατικό του. Αυτά ήταν όσον αφορά οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αντρέα που ήταν εδώ πέρα με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα. Και εγώ ευχαριστώ. Σας παρακολουθώ από την αίθουσα σύνταξης. Ακούω τι λέτε. Έχω μια ένσταση στον κύριο Στουρνάρα με το τελευταίο σου θέμα. Την τρύπα του 1,2 δις στο ΝΕΟΠΗ και τα λάθη της κυρίας Λαγκάρ και του Δούνου Τού, η οποία παραδέχτηκε προχθές. Τι θα γίνουν?
Νομίζω ότι σήμερα που κατατίθεται το νομοσχέδιο, νομίζω ότι λογικά θα συζητηθεί και αυτό μακάρι, κάπου. Μακάρι και να μην υπάρχουν νέες μειώσεις. Ξέρεις, λένε ότι όταν λες μακάρι, η λέξη μακάρι είναι λύση να μην το πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Μάλλον δεν το πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος. Αλλά έχουμε αρχίσει να γινόμαστε καχύποπτοι. Ωραία, να περάσουμε, Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε και αύριο και μεθαύριο με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε στο διαφημιστικό μας, στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επέστρεψε μαζί μας και η Νικολέτα Τσίκου. Καλώς όρισες και πάλι. Ευχαριστώ, Νικολέτα, να περάσουμε, Νικολέτα, σε ένα θέμα που φαίνεται ότι ασχολήθηκαν μέχρι και η New York Times στο χθεσινό τους πρώτο σέλιδο δημοσίευμα. Φαίνεται πως μιλάει για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας για πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για ένα εντυνόμενο ρεύμα που πυροδοτείται τόσο από τις πικρίες του παρελθόντος, σύμφωνα με ειδικούς, η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Υπήρξε βάναυση, όσο και από την έντονη δυσαρέσκεια των Ελλήνων, με την τωρινή στάση της Γερμανίας να επιβάλλει σκληρή λιτότητα της χώρας. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουμε πληρώσει τους φόρους μας, αλλά αυτό δεν συγκρίνεται με αυτό που έκαναν εκείνοι, δηλώνει ο Γιάννης Σιγκελάκης, ο οποίος βρέθηκε με τη δημοσιογράφο της εφημερίδας Susan Daly στο μνημείο στον Αμυρά της Κρήτης για τη σφαγή του 1943 από τους Γερμανούς. Στη γραμμή μας όμως βρίσκεται ο κύριος Καπερνάρος. Καλημέρα, κύριε Καπερνάρε. Καλημέρα σας, κυρία Θεοδόρου και κυρία Τσίκου. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά. Ευχαριστούμε. Και όσο γίνεται καλύτερα και οι ακροατές σας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε ακόμα μία φορά στην παρέα μας να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Φαίνεται πως, κύριε Καπερνάρη, θυμάστε στην προηγούμενη μας συζήτηση είχαμε μιλήσει για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τώρα το έκανε πρωτοσέλιδο και η New York Times. Και όχι μόνο, πρέπει να πούμε στο New York Times ότι υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητη απόφαση, όπου επιδικάζει στους Έλληνες απογόνους της ναζιστικής θηριωδίας στο Δίστομο του 1944, όπου οι φασίστες και οι ναζιστές προπάτορες της Μέρκελ και του Σόιμπλε και του Παλαβού Χίτλερ έσφαξαν τους συνέλληνές μας στο Δίστομο.
Ήρθε λοιπόν το Άριος Πάγος σε μια ανέρεση που έχασε το γερμανικό δημόσιο και επιδικάζει στους απογόνους των θυμάτων 28 εκατομμύρια ευρώ ως κεφάλαιο, όπου μαζί με τους τόπους είναι γύρω 65 εκατομμύρια ευρώ από το 2010. Από το 2010 είναι η απόφαση, η παριθμόν 11, και δεν τολμάει, επειδή απαιτείται σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και το άρθρο 923 χρειάζεται για να αρχίσει η εκτέλεση, δηλαδή να γίνει κατάσχεση και πληστηριασμός για εναντίον της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα, απαιτείται με το 923 του κώδικα πολιτικής οικονομίας να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και από το 2010 μέχρι σήμερα, μέχρι και του σημερινού, ουδής τολμάει να υπογράψει για να εκτελέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Αφού βεβαίως προηγουμένως οι Γερμανοί δεν πληρώνουν, δεν συμμορφώνονται στην απόφαση του δικαστηρίου, δεν τηρούν αυτά που απαιτούν από τους άλλους να τηρούν. Είναι ανυπάκουοι, δεν εφαρμόζουν τον ελληνικό νόμο. Και οι Έλληνες ωστόσο δεν υπογράφουν οι υπουργοί για να μην διαταράξουμε, λέει, τις διεθνείς μας σχέσεις. Καταλάβατε, ναι. Αυτή την προσπάθεια την άρχισε ο αείμνηστος συνάδελφός μου ο Γιάννης Σταμούλης, είναι το σαράκι μου εμένα, θα τη συνεχίσω και δεν είναι δυνατό να ησυχάσω εάν οι Γερμανοί δεν καταβάλουν αυτά που λένε, που επιτάσσουν τα ελληνικά δικαστήρια σε διαδικασία που οι ίδιοι συμμετείχαν και την έχασαν. Καταλάβατε τι γίνεται, έρχονται και μας λένε ότι εμείς τώρα περιχαρακώνουμε τους και συντάξεις, απολύουμε, η τελευταία απόλυση ήταν για 50 εκατομμύρια, η οριζόντια απολύση για 50 εκατομμύρια ευρώ, και αυτοί χρωστούν 65 και τα πληρώνουν με δικαστικές αποφάσεις. Αυτά τα λέμε για να πει ο κόσμος τι γίνεται όσον αφορά την υποτέλεια και την δουλοπρέπεια αυτών που κυβερνάνε. Κύριε Καπερνάρε, να πούμε αρχικά καλή δύναμη. Άμα έχετε τόσο πολύ τη διάθεση να το προσπαθήσετε, μπράβο, καλή δύναμη στον αγώνα αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι υποχρέωσή μας όλων των Ελλήνων. Και θα δείτε ότι αν δεν συνεχίσουμε έτσι και αφήσουμε αυτούς να μας θεωρούν ότι είμαστε πράγματι υποχείριά τους, όπως αυτοί που κυβερνάνε, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι Έλληνες μένει να μην ακούμε αυτούς που θέλουν να μας ρίξουν στον δικασμό, θα αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς και θα τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η πατρίδα μας δεν είναι οικόπεδο προς πόλης, είναι η πατρίδα μας. Έχετε δίκιο, κύριε Καπερνάρε. Ήθελα να σας ρωτήσω, με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής, με την σύλληψη και την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα, κύριου Μιχαλολιάκου, του κύριου Παπά, του κύριου Λαγού, τι έχετε να πείτε? Πώς ακούστηκαν βέβαια από διάφορους δικαστικούς κύκλους ότι η απόφαση ήταν λίγο βιαστική. Εσείς εκτός από βουλευτής είστε και δικηγόρος. Ποια είναι η άποψή σας? Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να μιλάει κανείς. Πρέπει όλοι να σιωπούν. Οι δικαστικοί κύκλοι που μίλησαν δεν είναι δικαστικοί κύκλοι. Οι δικαστικοί κύκλοι να είπε να πίσω μίσου τη δικαιοσύνη. Άλλοι είναι. Κάποιοι δικηγόροι βγήκαν οι οποίοι είπαν διάφορα. Κάποια παπαγαλάκια δημοσιογράφοι είπαν διάφορα. Αυτά όμως σταματούν όταν η υπόθεση αυτή ανελήφθη από τον ανακριτή. Είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας πια, δεν είναι της εκτελεστικής, και συνεπώς πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι να επιτελέσουν το καθήκον τους, αρκεί να τους αφήσουμε ήσυχους. Και το λέω αυτό γιατί, διότι πολλά υπόθηκαν. Αφήνουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη, η οποία ξέρει τι κάνει, να επιτελέσει το καθήκον της και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Ένα μόνο λέω για να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι στο παρελθόν κάποιοι που απέτησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μόνο με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στο δικαστήριο καταδικάστηκαν. Κάποιοι οι οποίοι προφυλακίστηκαν, στο δικαστήριο αθώθηκαν. Και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν το έτσι ή αλλιώς, ήταν ανάλογα με την έκβαση και την απόφαση του δικαστηρίου. Αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό σας λέω ότι η ανάκριση τώρα αρχίζει και είναι στο μέσο. Τώρα αρχίζει ουσιαστικά και συγκεντρώνει το απαιτούμενο αποδεικτικό υλικό, όπου στο τέλος αυτό θα κλείσει, θα τελειώσει με το βούλευμα. Εκεί πλέον θα δούμε ποιοι θα παραπεμπτούν, ποιοι θα πει το βούλευμα να μην γίνει κατηγορία εναντίον τους και ποιοι κάτω από συνθήκες και ποιους όρους θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Κύριε Καπερνάρη, ακούμε σενάρια πρόωρων εκλογών. Τι έχετε να πείτε? Δεν έχω να πω τίποτα πάλι, διότι αυτά είναι πράγματα τα οποία μηχανεύονται σε ένα σπίτι, όχι στη Βουλή. Η Βουλή είναι ανίδεη, ακόμα και υπουργοί, διότι όπως έχω ξαναπεί δεν υπάρχει υπουργικό στο Βουλίο. Υπάρχει ένα εξωτισμικό όργανο που το αποτελεί ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και οι οποίοι εκτελούν εντολές απ' έξω. Ό,τι που είναι απ' έξω σε σχέση με όσα έχουν προδιαγράψει. Εκτός αν γίνει αυτό που λέμε κανένα ατύχημα, οπότε θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο λαός, αν θέλει να ζητήσει εκλογές, τη ζητάει. Και τότε θα γίνουν. Ο λαός όμως στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο από αγανάκτηση έδωσε αυτό το ποσοστό στη Χρυσή Αυγή. Πιστεύετε ότι εάν γίνουν πρόωρες εκλογές, είτε γίνουν πρόωρες είτε όχι, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Θέλει σύνεση πια και όχι αγανάκτηση. Όλοι είμαστε τιμωμένοι, αλλά όλοι είμαστε τιμωμένοι εν ψυχραιμία. Μόνο με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι πολλά πράγματι. Και αν δεν έχουμε ψυχραιμία και έχουμε μόνο αγανάκτηση, τότε αυτό είναι κακό σύμβουλο για το μέλλον. Νομίζω πως αυτοί που ψήφισαν από αγανάκτηση το έχουν μετανιώσει, διότι είδαν που οδηγηθήκαμε. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα επικρατήσει η σύνεση, η ψυχραιμία και η σοφροσύνη, διότι δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Κύριε Καπερνάρε, να σας ευχαριστήσουμε αρχικά πάρα πολύ που ήσασταν ακόμη μία φορά στην παρέα μας. Ευχαριστώ και ήταν εγώ θερμά. Πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που είπατε και που τα άκουσαν και οι τηλεθεατές μας. Να έχετε καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Επίσης, να είστε καλά. Ακούσαμε τον κύριο Καπερνάρο και αυτά, Νικολέτα, που είπε και περί των γερμανικών αποζημιώσεων και για την υποχρέωση που ο ίδιος λέει ότι έχει να συνεχίσει να προσπαθεί για να λάβει η χώρα τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχουμε όμως ένα έκτακτο, μία έκτακτη είδηση. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Αντρέα Ντίνη. Αντρέα, μας ακούς? Σας ακούω, Έλενα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση για τον Άκη Ζωχατζόπουλο. Ένοχος κλήθηκε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, το οποίο τον καταδίκασε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα και κατά εξακολούθηση παθητική δωροδοκία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για τις μίζες, για την υπόθεση με τις γνωστές μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους του, το δικαστήριο έκρινε αθώους τον δικηγόρο Σπυρίδων Χατζηνικολάου και το φερόμενο ως εκπρόσωπο της Τορκάκο Παντελή Ζαχαριάδη και καταδίκασε τους υπόλοιπους 17. Να πούμε ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν ενεργώντας από κοινού ή και μόνοι τους το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στο αδίκημα της κατά εξακολούθηση παθητικής δωροδοσίας του πρώην Υπουργού, στρεφόμενης κατά του ελληνικού δημοσίου. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει και το σχετικό πρωτοσέλιδο στο zoogla.gr. Το βλέπουμε ήδη, Αντρέα, το σχετικό πρωτοσέλιδο. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε περισσότερα μέσα στο άρθρο. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτό το έκτακτο. Για πόσες μέρες βγήκε έξω? Για λίγες και ξαναμπήκε. Για λίγες και ξαναμπήκε. Το συζητήσαμε ούτως ή άλλως και πριν ότι ήταν λογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου όπως είπαμε. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη για περισσότερες εξελίξεις, για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα και του Άκη Τσοχατζόπουλου που φυσικά κρίθηκε ένοχος και για όλα τα θέματα που σας απασχολούν από την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μπορείτε μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, από τη Ζούγκλα TV, να παρακολουθείτε live την πρεμιέρα του Κίτρινου Τύπου με το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς από πλευράς μας πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Νικολέτα, επικοινωνούν μαζί μας οι τηλεθεατές. Στο 211 λοιπόν 55 50 500 καθημερινά. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση
και να μας στέλνετε οποιαδήποτε ώρα τα μηνύματά σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Κάπου εδώ όλοι να φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, γιατί σε λίγο φτάνει και το μεσημέρι. Να είστε και πάλι καλά. Πολλά φιλιά.